Δυστυχώς φέτος ο χειμώνας τραβάει αρκετά στη χώρα μας και είναι και αρκετά βαρύς, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε έτσι αρκετές ψυχρές εισβολές, έρχονται ψυχρά κύματα συνεχώς από τη βόρεια-βόρεια-ανατολική Ευρώπη. Πολύ το κρύο, σε συνδυασμό βέβαια με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούνται έτσι πολλά προβλήματα σε πολλούς ανθρώπους. Και λογικό είναι, άλλωστε με ένα νέο κύμα ψήφους φαίνεται ότι είναι πάλι πρώτων πυλών, άρα και πάλι θα πρέπει να οργανωθούμε. Το μόνο σίγουρο από αυτή την εξέλιξη είναι ότι θα έχει και πάλι πολύ κρύο όλη η Ελλάδα. Θα δούμε δηλαδή και πάλι θερμοκρασίες πολύ χαμηλές από την Παρασκευή μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Θα δούμε δηλαδή τον υδράργυρο ακόμη και σε μονοψήφιες. Από Παρασκευή σε Παρασκευή δηλαδή θα μας πάει. Ακριβώς, τουλάχιστον για μια εβδομάδα, δηλαδή από την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι και την άλλη Παρασκευή, θα βλέπουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Ισχυρό παγετό, κυρίως βέβαια στον επιρροτικό κορμό της χώρας μας, που αυτό καταλαβαίνουμε τι προβλήματα θα προκαλέσει για άλλη μια φορά στις καλλιέργειες και κατά συνέπεια και στους αγρότες μας. Είναι έτσι αρκετά δύσκολες οι συνθήκες που διανύουν φέτος οι αγρότες μας από τις καιρικές συνθήκες, με τον παρατεταμένο έτσι παγετό να πλήττει πολλές περιοχές και βέβαια τις καταστροφές που αναμένεται έτσι να ακολουθήσουν αυτές όλες τις εξέλιξεις. Και ήδη καταγράφονται. Να σας πω κάτι. Όταν μιλάτε για κρύο και όταν μιλάτε για παγετό, αυτό είναι συνοδεία βόρειων ανέμων, είναι με συνοδεία και πάλι χιονιού και βροχών? Ακριβώς, θα έχουμε λοιπόν και πάλι τους βοριάδες. Από αύριο θα αρχίσουν να ενισχύονται οι βοριάδες σιγά σιγά, κυρίως από το απόγευμα βράδυ και από τα βόρεια προς τα νότια. Θα δούμε βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους κοντά στα 7 με 8 μποφόρ να σαρώνουν το Αιγαίο μας και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα, ακόμη λοιπόν και την Κρήτη. Θα δούμε δηλαδή βοριάδες να φτάνουν από την περιοχή της, από την περιοχή του Εύρου μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αυτός ο βοριάς βέβαια θα συνοδεύσει αυτές τις πολικές αέριες μάζες που θα καλύψουν το σύνολο της χώρας μας και καθώς θα περνάει πάνω από το Αιγαίο θα παίρνει υγρασία. Άρα λοιπόν τις χιονοπτώσεις τις αναμένουμε σε περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο. Και αυτές είναι τα ανατολικά προσύνεμα, όπως λέμε στη μετεωρολογία, δηλαδή η Ανατολική και Νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Αττικοβιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, αλλά και η Κρήτη. Σε αυτά εκεί τα γεωγραφικά διαμερίσματα θα δούμε χιονοπτώσεις ακόμη και σε παιδινές ή μη παιδινές περιοχές. Το καλό βέβαια της όλης υπόθεσης είναι ότι το χιόνι αυτή την εποχή δεν στρώνεται εύκολα, τουλάχιστον για τα πολύ πολύ χαμηλά υψόμετρα. Άρα λοιπόν δεν πιστεύουμε ότι θα έχουμε σημαντικά προβλήματα τουλάχιστον για τις πιο παιδινές περιοχές. Βέβαια, όσο πιο ορεινά ή ορεινά βρισκόμαστε, τόσο πιο εύκολα θα συναντήσουμε χιονοκαλυμμένο έδαφος. Οπότε εκεί πέρα οι οδηγοί θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες. Μέσα σε όλα αυτά, ξέρετε και τις καταστροφές που μπορεί να προκαλεί αυτή η παραταταμένη βροχόπτωση στις υποδομές μας, ένα πραγματικά διαλυμένο αγροτικό οδικό δίκτυο στους περισσότερους δήμους της Κρήτης, υποχωρήσεις, ζημιές, καθυζήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αν μη τι άλλο, ένα πράγμα, οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ένα πράγμα για φέτος κρατάμε ότι τουλάχιστον οι υδροφόροι ορίζοντες είναι γεμάτοι, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ποτέ, κύριε Μαρουσάκη, δεν τα έχουμε όλα, ή αυτό θα σημαίνει το άλλο? Ακριβώς, και μάλιστα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανέβει κι άλλο ο υδροφόρος ορίζοντας, γιατί περιμένουμε, καθώς θα λιώνουν τα χιόνια στα βουνά μας, σιγά σιγά να τροφοδοτούν τον υδροφόρο ορίζοντα. Άρα λοιπόν σίγουρα βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερα έτσι, επίπεδα σε ό,τι αφορά το νεράκι, που το έχουμε βέβαια πολύ ανάγκη. Πολύ ανάγκη όχι μόνο εμείς αλλά και η ίδια η φύση. Γιατί μην ξεχνάμε το 1987 ότι είχαμε πάλι έτσι έναν αντίστοιχο χειμώνα, έναν αντίστοιχο Μάρτιο, πιο συγκεκριμένα, με αρκετές χιονοπτώσεις, πολύ κρύο, ένας από τους πιο έτσι κρύους Μάρτιους που είχαμε έτσι αντιμετωπίσει στον ελλαδικό χώρο. Ας ελπίσουμε φέτος να είναι βέβαια έτσι η κατάσταση, γιατί εκεί οδηγούμαστε, ότι και πάλι θα έχουμε έτσι έναν αρκετά ψυχρό Μάρτιο σε σχέση βέβαια με τα κλιματικά δεδομένα. Από εκεί και μετά όμως μην ακολουθήσει ο φωνικός κάψωνας του 1987, που είδαμε τότε χαρακτηριστικά πολλές καταστροφές και πολλούς νεκρούς να έχουμε στη χώρα μας. Ας ελπίσουμε δηλαδή το καλοκαίρι που θα ακολουθήσει μην ζήσουμε έτσι αντίστοιχες καταστάσεις με το 1987. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι το νερό το έχουμε πολύ ανάγκη και ιδιαίτερα και η φύση, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις πυρκαγιές που ενδεχομένως να προκύψουν, όπως βέβαια συμβαίνει κατά την θερινή περίοδο. Γιατί τώρα το λέτε αυτό και το συνδυάζετε? Γιατί μας το φέρνετε μπροστά από το 1987? Το αναφέρετε ως παράδειγμα ή υπάρχουν εκείνα τα δεδομένα που επεξεργάζεστε? Γιατί μπορεί να είναι απλός φόβος, να είναι απλή εκτίμηση, μπορεί να είναι απλή αναφορά, ή υπάρχουν δεδομένα τα οποία δείχνουν
ότι αυτός ο βαρύς χειμώνας, πρώτος μήνας της άνοιξης, επίσης με τέτοια επίπεδα μπορεί να φέρει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να είναι δεδομένο δηλαδή? Επιστημονικά δεν υπάρχουν έτσι αποδείξεις που να συνδέουν ένα βαρύ χειμώνα με ένα αντίστοιχο βαρύ καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την κλιματική αλλαγή, η οποία ολοένα και κάνει πιο αισθητή την παρουσία της, η οποία μας διδάσκει κάθε μέρα και μας δείχνει ότι ακολουθούν συνεχώς με μεγαλύτερη συχνότητα ακραία καιρικά φαινόμενα. Επομένως δεν αποκλείεται και μέσα στο καλοκαίρι να δούμε πάλι έτσι καύσονες, οι οποίοι να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη επίπεδα και να βλέπουμε έτσι πάλι μια παρατεταμένη ζέστη όπως το ζήσαμε βέβαια και πέρυσι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει κάποια έτσι άμεση σύνδεση ότι ένας βαρύς χειμώνας θα ακολουθηθεί από ένα βαρύ καλοκαίρι. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας, όπως προείπα, ότι η κλιματική αλλαγή δείχνει ολοένα και πιο έτσι έντονα την παρουσία της και αυτό μας οδηγεί σε μεγαλύτερη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, είτε έχει να κάνει με τις χιονοπτώσεις είτε έχει να κάνει με την πολιτεία. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μαρουσάκη, να κρατήσω ότι μέχρι και την άλλη Παρασκευή, 25 του μήνα, πως θα έχουμε αυτού του είδους το ψυχρό μέτωπο, τις καιρικές συνθήκες, με το πάρα πάρα πολύ τσουχτερό κρύο. Θα μας αποχαιρετήσει με λιακάδα ο Μάρτης? Η παροιμία λέει ότι όταν ο Μάρτης μπαίνει σαν λιοντάρι μπορεί να φύγει σαν αρνί, σαν πρόβατο. Οπότε δεν αποκλείεται να δούμε, ας πούμε, τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου κάτι πιο ήπιο σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Σίγουρα βέβαια έχει κρατήσει πολύ αυτό το κρύο. Αυτή δηλαδή η ροή που βλέπουμε χαρακτηριστικά από τη Βόρεια Ευρώπη κρατάει αρκετές ημέρες. Δεν νομίζω να οδηγηθούμε και τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου με έτσι πολύ κρύο. Σίγουρα θα μαλακώσει ο καιρός, θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει και η θερμοκρασία για να πάμε έτσι σε πιο ήπιες καιρικές καταστάσεις, πιο συμβατές καιρικές καταστάσεις με την εποχή που διανύουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, από τον 984.